Νέες προοπτικές ανάπτυξης ανοίγονται στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, καθώς ξεκινά το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, του οποίου η μελέτη υπεγράφει, με τον Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να έχουν λόγο στο σχεδιασμό, ο οποίος θα καθορίσει το μέλλον του τόπου σε συνδυασμό με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως η κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, όπως δήλωσε από το Αρκαλοχώρι ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Μέσα από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο να βάλουμε τάξη στο χώρο και κανόνες, ούτως ώστε να αναπτυχθεί όπως ο τόπος αξίζει, με τα χαρακτηριστικά τα οποία και τις ιδιαιτερότητες που έχει. Ο μελετητής που έχει επιλεγεί και είναι εδώ σήμερα θα κάνει μια γρήγορη παρουσίαση του σχεδιασμού. Θα βοηθήσει σημαντικότατα στο να υπάρξουν επενδύσεις χωρίς καθυστερήσεις, γιατί θα ξέρει αυτός που ενδιαφέρεται να φτιάξει κάτι αν εκεί που θέλει επιτρέπεται και με ποιους κανόνες. Η επιλογή μας είναι η στρατηγική αναγέννησης και η εγγένεια διαμόρφωση του χώρου που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την ευημερία του τόπου. Ζητάμε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ζήσουν και να εργαστούν στον τόπο. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας είναι το πρώτο από τα 5 εμβληματικά σχέδια που ξεκινούν σε επίπεδο χώρας, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν και με βάση τις προδιαγραφές πρέπει να λάβει υπόψη του την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προτείνει και να οργανώσει την πόλη, το Δήμο, την περιοχή επιρροής με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτική. Μπορεί να επεκτείνει σχέδιο πόλης. Μπορεί να επεκτείνει όρια οικισμών με πολεοδόμηση. Μπορεί να αλλάξει χρήσεις και όρους δόμησης στο υπάρχον σχέδιο πόλης. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης περιοχής και των μεγάλων έργων που θα αναπτυχθούν στο Δήμο σας, θα αλλάξουν τον τόπο σας. Σχεδιάστε τον σωστά για να μην συμβούν πράγματα που δεν θα είναι καλά για τον τόπο. Έστω και τώρα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη η οποία αναμένεται λόγω του αεροδρομίου, αλλά και με την ανασυγκρότηση που απαιτείται λόγω των επιπτώσεων του σεισμού στην περιοχή, αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να επανακινήσει η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Ο σεισμός άλλαξε τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει αυτή τη μεγάλη κρίση να την κάνουμε ευκαιρία. Το ειδικό λοιπόν πολεοδομικό σχέδιο είναι η βάση που θα χτίσουμε το νέο Αρκαλοχώρι. Είναι η βάση του σχεδιασμού για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Οι πολίτες που ζουν εδώ φυσικά θέλουν να έχουν λόγο και θέλουν να έχουν και τον πρώτο λόγο μάλιστα. Αυτή η δυναμική διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί για καιρό, δεν θέλουμε να αφήσει τους πολίτες απ' έξω. Κυβερνητικό κλιμάκιο παρουσίασε το σχεδιασμό, ο οποίος θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή με τη σχετική μελέτη προϋπολογισμού 1.735.000 ευρώ να ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, ακριβώς επειδή υπέστη φυσικές καταστροφές. Σεισμό, πλημμύρες το 20 σε διάφορα σημεία εδώ του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Έχουμε ως υπερτοπικό, θα έλεγα, σε επίπεδο Κρήτης, το καινούριο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Άρα τέτοιες δραστηριότητες επηρεάζουν την περιοχή εδώ, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη. Και όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη ακριβώς επειδή αλλάζουν τα πράγματα. Ζητάμε οι μελετητές να δουν από κοντά την περιοχή και να συνεργαστούν μαζί μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω να δημιουργήσουμε μία επιτροπή παρακολούθησης όλου του έργου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.